Τέλος πάντων, λεφτά υπάρχουν πάντως συνοτίτλους. Πάμε στη Μαρία Δουρουδή να δούμε ένα λεπτό τον κύριο Σπυρόπουλο. Καλημέρα, Μαρία. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Έξω τον κύριο Σπυρόπουλο, τον διοικητή του ΙΚΑ, ναι. Πόσοι? 450 άνθρωποι πέρασαν χθες πρώτη μέρα για την ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Γεγονός που φαίνεται πολύ ενθαρρυντικό. Έτσι δεν είναι, κύριε Σπυρόπουλο? Ναι, είναι. Και συνολικά για όλη την Ελλάδα ήταν 1.300 άτομα. Οι οποίοι ενημερωθήκαν ή ρυθμίσανε? Όχι, όχι, όχι. Ρύθμισαν οφειλές ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ και εισπράχθηκαν χθες γύρω στα 6 εκατομμύρια, ίσως και παραπάνω. Πιστεύω ότι ήταν πάρα πολύ καλά η πρώτη μέρα ή αρκετά καλά. Και βεβαίως η ρύθμιση θα μπορεί από 8 Απριλίου να γίνεται και ηλεκτρονικά. Άρα λοιπόν αρκετοί και ιδιαίτερα οι οργανωμένες επιχειρήσεις, λογιστές, οργανώνονται και θα κάνουν μαζικά νομίζω τις ρυθμίσεις τους, αξιοποιώντας τη διαδικασία που μπορεί να είναι πιο εύκολη. Έχετε κάποιο στοιχείο στην προηγούμενη ρύθμιση, για να κάνουμε μια σύγκριση, στην προηγούμενη ρύθμιση πάλι με τις 100 δόσεις, πόσοι ήταν πρώτη, δεύτερη μέρα, πόσοι προσέτρεξαν να ρυθμίσουν? Πολύ, πολύ λιγότεροι. Πολύ λιγότεροι. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι... Ένα που θέλω να πω, αξιοποιώντας την επικοινωνία μαζί σας, προκειμένου να πληροφορηθούν οι οφειλέτες, πρέπει να προσέξουν ένα θέμα. Για να μπορούν να ασκούν το δικαίωμα της ρύθμισης μέχρι τέλος Απρίλη, θα πρέπει μέχρι τέλος του Μαρτίου, δηλαδή... Να πληρώσουν την τρέχουσα εισφορά του Φεβρουαρίου. Ναι, το λέω αυτό και το ξαναλέω, είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να το γνωρίζουν για να κάνουν τα κουμάντα τους. Δηλαδή μπορεί μια επιχείρηση σήμερα να μην έχει να πληρώσει την πρώτη δόση. Μπορεί να κάνει τη ρύθμιση και στις 5 Απρίλη και στις 10 Απρίλη και μέχρι τέλος Απρίλη, όμως πρέπει να πληρώσει τις τρέχουσες του Μάρτη, πρέπει να πληρώσει τις τρέχουσες του Φεβρουαρίου. Άρα λοιπόν, πρώτα πληρώνουμε τις τρέχουσες και μετά πληρώνουμε τη ρύθμιση. Μάλιστα. Λοιπόν, οι συντάξεις κανονικά θα πληρωθούν. Δεν έχουμε θέμα. Κανονικότατα, εδώ και 4 χρόνια με ρωτάτε και θέλω να... εντάξει, δεν είναι διαπάτηση. Όσο παίρνουμε αυτή την απάντηση, καλά είναι. Έτσι. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.